Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Τι έγινε τελικά? Εδώ ήταν μια ξεκάθαρη περίπτωση η οποία δεν ξέρω τώρα πώς να τη μεταφράσω, σαν καπήλευση του ονόματος του Ηρακλή ή γενικά του Ηρακλή. Ναι. Σε μια ημέρα η οποία ήταν ανοιχτή για τον κόσμο, τόσο στα γραφεία γιατί διατίθονταν τα εισιτήρια διαρκείας, όσο και στο προπονητικό κέντρο γιατί εκεί ήταν η πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Κάποιος φύλαθος, τέλος πάντων, κάποιος βρήκε την ευκαιρία, έκανε κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες εκείνη την ημέρα. Ο καθένας έκανε φωτογραφίες με ανθρώπους της διοίκησης, ποδοσφαιριστές κτλ. Ναι. Χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και όλες παραδόξως. Δεν γνωρίζω πότε έγινε και η ανάρτηση αυτή. Στην επίσημη σελίδα πολιτικού κόμματος υπήρχε ότι κείμενο πως ήταν επίσημα προσκεκλημένος. Οπα. Και τέλος πάντων ένα ολόκληρο λογίδιο για την ιστορία του Ηρακλή, τα χρώματα κτλ. Ενέβλεκε τον Ηρακλή δηλαδή κομματικά. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Κανένας και ο ίδιος, μάλιστα γιατί υπήρχε μια επικοινωνία μαζί του, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε κάποια επίσημη πρόσκληση, απλά κάποιος γνωστός τον είπε να πάει εκεί κτλ. Η κατάσταση όμως είναι... έγινε περίπλοκη, γιατί ουσιαστικά φάνηκε σαν ο Ηρακλής να έκανε επίσημη πρόσκληση στο συγκεκριμένο πολιτευτή. Τώρα, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10-12 ενεργεία βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Σωστά. Και άλλοι τόσοι στη δεύτερη Θεσσαλονίκη. Δεν θα καλούσε κάποιον από αυτούς επίσημα και θα καλούσε κάποιον πολιτευτή ενός κόμματος, το οποίο δεν θέλω να πω περισσότερα για να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Νεοσύστατο, ας πούμε, κόμματος, και θα το αφήσουμε εκεί. Δηλαδή η πιο εύλογη ερώτηση. Του Ηλία Κασιδιάρη, να το πούμε, Μάκη. Του Ηλία Κασιδιάρη, δεν είναι κακό. Είναι πολιτευτής του κόμματος. Γιατί έχω χάσει λίγο την μπάλα, ναι, έχω χάσει λίγο την μπάλα με αυτά τα κόμματα τώρα, γιατί ξεφυτρώσανε πολλά. Καλά, σωστά. Είναι, σωστό. Δεν ξέρω ποιος είναι με ποιον, τέλος πάντων. Ναι. Και πολύ περισσότερο τώρα με άνθρωποι οι οποίοι εμπλέχτηκαν και με τακτικές, ό,τι με αυτό συνεπάγεται, δεν συνάδουμε την ιστορία του Ηρακλή. Mm-hmm. Και γενικότερα ο Ηρακλής δεν έχει ούτε τη διάθεση, ούτε την πρόθεση, ούτε και την επιθυμία να εμπλακεί σε κομματικές, θα λέγαμε, φιλοδοξίες κάρτων τη Χάρπαστον, όπως λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον Ηρακλή. Γι' αυτό και μόλις έγινε αντιληπτό από τη διοίκηση της ΠΑΕ, εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία μέσω πλησαφός, μάλλον όχι μέσω πλησαφός, ξεκάθαρα, καταδικάζει το γεγονός, και από την άλλη μεριά τονίζει ότι δεν υπήρχε καμία επίσημη ενημέρωση. Έγινε εν αγνία ονόλων και κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν το θέμα για τους δικούς τους λόγους. Εντάξει, τώρα, τελειώνει το θέμα. Μεριά, εδώ, νομίζω, που πήρε το θέμα, ναι, από την άλλη μεριά πάλι, η διάκταση που πήρε το θέμα, ουσιαστικά εξυπηρέτησε τώρα το συγκεκριμένο, γιατί έκανε τη δικιά του διαφήμιση. Έτσι, έγινε ντόρος. Έγινε ντόρος. Ο ντόρος έγινε. Γιατί αναφέρθηκε όταν επικοινωνήσαμε μαζί του ότι θα κατεβεί από τη σελίδα κτλ. Φυσικά στον Ηρακλή δεν σκοπεύουν να μείνουν σε αυτό το κομμάτι και θα προχωρήσουν και σε άλλες ενέργειες, ακόμα και ένδικες αν χρειαστεί, γιατί θέλει να σταλεί το μήνυμα προς πάντα κατεύθυνση ότι εν αγνίαν των ανθρώπων του Ηρακλή, κανένας δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται τον Ηρακλή και πολύ περισσότερο να τον πολιτικοποιεί. Πήγε, βγήκε φωτογραφία με τον Ευγενίου δηλαδή, και μετά την έβαλε στη σελίδα του ότι με κάλεσε ο Ηρακλής και χάρηκα πολύ που πήγα κτλ. Ωραίος. Ακριβώς. Ωραίος, ωραίος. Μάλιστα, εντάξει, νομίζω ότι το θέμα το διευκρινίζει και η ανακοίνωση, το διευκρινίζει και εσύ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς και δεν πρέπει να πάρει τη διάσταση παραπάνω από όσο της πρέπει. Ναι, ένα κομμάτι ήταν ακριβώς ένα κομμάτι στην σκέψη για να βγει να μην βγει ανακοίνωση, αν θα έπαιρνε έκταση. Όχι ότι είχε κάποιο πρόβλημα ο Ηρακλής, δηλαδή ουσιαστικά θα εξυπηρετούνταν ένα στόχο συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, όμως, θεωρήθηκε σκόπιμο ότι έπρεπε να βγει ανακοίνωση για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο σκέφτονται πλέον να βγουν και σε κάποιες άλλες ενέργειες. Τώρα, διάβασα επίσης στο ρεπορτάζ για το ζήτημα του Τόμ Παπαδόπουλου και του Στράτου Ευγενίου. Τι έχουμε εκεί? Επίσημα δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μεταφερθεί. Έχω την αίσθηση όμως, ή αν θες μπορώ να σου μεταφέρω μέχρι εκεί, ότι μέσα στις επόμενες ώρες, μέχρι το τέλος ημέρας ή αύριο, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Αλλά μέχρι στιγμής θα πρέπει να μείνετε στο θέμα του ρεπορτάζ.
Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε την ανακοίνωση και να δούμε αν ακριβώς ισχύει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο σχετικά με το πάντρεμα αυτό, τέλος πάντων, και πάλι το πάντρεμα στο, ας με επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, τώρα. Όλα καλά πάνε στο Ηρακλή. Όλα καλά, εντάξει. Σέντερ φορ θα πάρει η ομάδα. Μου στέλνουν τώρα εδώ μηνύματα. Σέντερ φορ λέει θα πάρουμε. Ναι, εγώ δεν είμαι προπονητής και δεν μπορώ να ούτε και μέσα στη διοίκηση και ούτε μπορώ να σου μεταφράσω. Θα πάρει σέντερ φορ, θα πάρει σίγουρα σέντερ φορ. Αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες είναι εδώ, εξετάζονται. Θέλουν μια επιλογή ποδοσφαιριστή η οποία θα κάνει τη διαφορά. Και όταν λέμε τη διαφορά θα είναι εμφανέστατη και σε αυτό το τομέα και την κατεύθυνση προσανατολίζονται στην ομάδα του Ηρακλή. Θα γίνουν πέρα από αυτό ίσως και δύο μεταγραφές ακόμα σίγουρα θα γίνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή το συζητούσαμε κιόλας τώρα, το πάρουμε ανάποδα το θέμα. Ο Ηρακλής σήμερα 5 Αυγούστου είναι ίσως η μοναδική ομάδα που έχει σχεδόν ολοκληρωμένο ρόστερ, που έχει ξεπεράσει οποιαδήποτε προβλήματα υπήρχαν οργανωτικά, κυρίως και οικονομικά, και κάνει προετοιμασία, είναι στην 4η-5η μέρα προετοιμασίας. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει καν προετοιμασία, δεν έχουν ανακοινώσει καν μεταγραφές, δεν έχουν καν ρόστερ και δεν έχουν καν και την οικονομική δυνατότητα. Ο Ηρακλής αυτό το κομμάτι βαδίζει πολύ καλά και θέλει να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο, ώστε να είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να πάει με μια οικονομική ηρεμία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ένα βαρόμετρο για τη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα του Super League 2. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι. Και όποια ομάδα δείξει μια διοικητική οικονομική σταθερότητα, θα την εισπράξει αυτή λογικά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι και ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό το βήμα τρέχει ο Ηρακλής τώρα να το κάνει. Να θυμίσω ότι αύριο στις 6 είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή στη νέα σεζόν. Με τον Πανελευθυνιακό θα γίνει το παιχνίδι αυτό, στα 3-5 πηγάδια. Αν κάποιος θέλει να έρθει εδώ να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα πρέπει να μεταβεί στον οικισμό Λιβάδι. Είναι λίγο πιο κάτω από τον οικισμό Άγιο Παύλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ηρακλή. Θα χαθούμε δηλαδή. Όχι, είναι πολύ εύκολο, ένα δρόμο. Εντάξει. Τώρα, Μάκη, μια που ασχολείσαι και με τα ζητήματα αυτά, Super League 2 και τα λοιπά, Λεουτσάκος, παράπονα, στοίχημα, δεν θα ξεκινήσουμε και τα λοιπά, αυτά ισχύουν, τι γίνεται? Φυσικά και ισχύουν. Είναι αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα, ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μεταγραφές, γιατί το πιο απλό παράδειγμα να σου πω ότι πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό 50, 60, 70 χιλιάδων ευρώ στην ΕΠΟ για να πάρουν τη βεβαίωση μη οφειλών. Ναι. Μόνο γι' αυτό σου μιλάω, έτσι, γιατί και να μου πεις τώρα καλά πόσο είναι αυτό το ποσό, είναι μεγάλο γιατί αφορά τα έξοδα της διαιτησίας, που υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν πληρώσει από τα Χριστούγεννα μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι. Άρα, και αν με αναλογιστεί κανείς ότι ήταν 3.500 μίνιμουμ τα έξοδα, βάλε να δεις πόσα παιχνίδια είναι και πόσο είναι το ποσό. Βέβαια, πολύ. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητα σε όλες τις ομάδες. Βλέπεις ότι τις περισσότερες ομάδες υπήρχαν αλλαγές διοκτησιακού καθεστώτος. Δηλαδή πρόχειρα σπέρια, στον Απόλλον Λάρισσας. Κάποιοι άλλοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσουν, ψάχνουν να βρουν δυνάμει αγοραστή. Ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή ακριβώς το πρόβλημα που είχε ο Ηρακλής παλιά δεν το έχει τώρα. Ψάχνει απλά να μπει σε μια ρότα τέτοια που θα το βοηθήσει να βρει την ηρεμία του σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι το πρόβλημα, για να κλείσουμε κιόλας, και το ξέρεις και καλά, ότι δεν είναι μόνο το Super League 2, είναι και στο μπάσκετ και η Basket League και η Volley League και η Super League 1 έχουν πρόβλημα αν δεν πάρουν αυτά τα χρήματα. Όλοι ποντάρουν, καλός ή κακός, ποντάρουν στα χρήματα τα οποία τους υποσχέθηκαν. Ναι, και όχι μόνο τους υποσχέθηκαν, τους είχαν καταβάλει και μέρος αυτών. Αλλά κάπου η συμφωνία, τέλος πάντων, κάπου όλη αυτή η ιστορία στην εξέλιξη μετατράπηκε, ανακλήθηκε, διαφοροποιήθηκε. Η ουσία είναι ότι οι ομάδες έμειναν ξεκρέμαστες. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και αύριο το φιλικό. Ξεκαθαρίσαμε και το θέμα αυτό με τον πολιτευτή, το wannabe. Και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα ήθελα να μείνω όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο δίνει έτσι και το κλίμα της ομάδας. Ναι. Δηλαδή οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε ένα σύνολο, και είναι αυτό που λέτε, ρε παιδί μου, εντάξει, το κλισέ ότι οικογενειακό κλίμα και καλό κλίμα. Χθες είχε τα γενέθλια η κόρη του Τόμας.
και κατά την ομιλία που γίνεται καθημερινό briefing που γίνεται πριν την προπόνηση την απογευματινή, εκεί υπήρχε μια σύνδεση με Skype με την Ουρουγουάη, με τη σύζυγο του Τόμας και τη μικρή της κόρη που είχε τα γενέθλια. Μίλησε μαζί της ο Τόμας, φυσικά δεν το περίμενε κάτι τέτοιο, και υπάρχει σκηνή, θα τη δουν και στο βίντεο μέσα που έχει αναρτηθεί από τα social media της ΠΑΕ, που όλοι οι ποδοσφαιριστές τραγουδάνε και εύχονται στη μικρή κόρη του χρόνια πολλά κτλ. Και η ίσπραξη, το χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη, και φάνηκε πάρα πολύ από την απάντηση που έδωσε στα social media η γυναίκα του Τόμας, που ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί στον Ηρακλή προσέχουν τον άντρα της και τους περιφέρονται πάρα πολύ καλά και είναι πολύ ικανοποιημένα από αυτό και έρχεται και αυτή να πάρει το πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Ναι, δηλαδή φαίνεται αυτό το οικογενειακό mood το οποίο υπάρχει και είναι στην πράξη και όχι στα λόγια. Είναι όπλο για κάθε ομάδα να υπάρχει καλό κλίμα. Φυσικά. Και νομίζω ότι και πέρσι ο Ηρακλής το είχε και φέτος μπορεί να το έχει. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για την καταγραφή των γεγονότων στον Ηρακλή, στον ποδοσφαιρικό. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Γεια σας.